Καλημέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή την φετινή Biennale Αρχιτεκτονικής. Από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι η φετινή εκπροσώπηση στην Biennale ήταν απολύτως συνειδητή στόχευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να δοθεί στον Σύλλογο Αρχιτεκτώνων για πρώτη φορά. Αυτό σηματοδοτεί κατά τη γνώμη μας τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε να εκπροσωπηθεί η χώρα από τον συλλογικό φορέα της αρχιτεκτονικής, με έναν τρόπο ο οποίος θα έρχεται, αν θέλετε, σε διαφοροποίηση από τον τρόπο με τον οποίο αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Σε μια εποχή παρατεταμένης κρίσης, με πολλαπλά καθημερινά, μικρά και μεγάλα ανοιχτά μέτωπα, πραγματικά θα ήταν παράδοξο κανείς από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μην εμπιστευθεί τον εκπρόσωπο, τον συλλογικό φορέα της αρχιτεκτονικής στη χώρα, όπως εκφράζεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων. Νομίζω λοιπόν ότι ως προς αυτό το θέμα, αυτό το πείραμα, αυτό το επιχείρημα, ελπίζουμε ότι θα είναι ένα στοίχημα που θα κερδιθεί, και είμαι βέβαιη γι' αυτό, τόσο από την πλευρά της χώρας, αλλά και της διεθνούς αρχιτεκτονικής κοινότητας, με δεδομένο ότι, αν θέλετε, περνάμε σε μια φάση στην οποία τα μεγάλα ονόματα, τα εξαιρετικά έργα, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, δίνουν τη θέση τους σε συμμετοχικές διαδικασίες, συλλογικές, συνεργατικές, με τέτοιο τρόπο ζωντανό, διαδραστικό, που διαπερνά πολλές από τις πτυχές του αστικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης του χωρικού σχεδιασμού, σε συνθήκες, ξαναλέω, ιδιαιτέρως δύσκολες, που τα όρια μοιάζουν να είναι πολλές φορές ανυπέρβλητα. Εκτιμώ λοιπόν ότι ακριβώς με αυτό το εγχείρημα της συλλογικότητας, της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας και του τρόπου με τον οποίο νέοι, έμπειροι ή λιγότερο ή περισσότερο ενεργοί, με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, αρχιτέκτονες λόγω κρίσης, μπορούν να συνομιλήσουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε η εκπροσώπηση της χώρας μας στην Biennale πραγματικά να είναι ένα δείγμα γραφής με άλλους όρους, με νέους όρους, με συλλογικό πρόσημο, υπερβαίνοντας, εάν θέλετε, πολλές φορές στεγανά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν είχαν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε προηγούμενες φάσεις. Επομένως, από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είμαστε εξαιρετικά συνειδητοποιημένοι για αυτή μας την επιλογή. Ελπίζουμε ότι αυτό το στοίχημα θα πετύχει και με αυτόν τον τρόπο στις επόμενες διοργανώσεις θα μπορεί ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων με τις δικές του διαδικασίες να μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα. Θα ήταν πραγματικά μία ευχή που θα ήθελα να πιάσει τόπο, εκτιμώντας και εγώ η ίδια ως μέλος αυτού του Συλλόγου ότι είναι μία διαφορετική αντιμετώπιση των ζητημάτων της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και έκφρασης και του τρόπου με τον οποίο αυτή αποτυπώνεται μέσα από τη διοργάνωση της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων, τα όργανα τα οποία
επιμελήθηκαν και τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό το κάλεσμα με δύσκολες συνθήκες οικονομικές ως προς την διοργάνωση. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι το τέλος και πραγματικά εύχομαι αυτό να είναι το εφαλτήριο για μια νέα αντίληψη, ξαναλέω, για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπούμαστε πολλές φορές στο διεθνές περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούμε ως αρχιτέκτονες, ανταποκριτές από τα πολλαπλά μέτωπα της σημερινής κρίσης, αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων που είμαι σίγουρη ότι θα προσκληθούμε ξανά να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.